Είστε σίγουροι ότι αυτό είναι ένα λουλούδι? Εάν μου ζητούσε κάποιος να πω 5 είδη φυτών που θεωρώ ότι είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά της τροπικής βλάστησης, ποια θα έλεγα? Λοιπόν, μάλλον φίνικας, μπανανιά, ορχιδέα, βρωμελιάδα, αροιδές. Αροιδές. Τα αροειδή είναι μια πολύ χαρακτηριστική οικογένεια φυτών που περιλαμβάνει αρκετά είδη που μας είναι γνωστά, όπως τα φιδόχορτα, τα ανθούρια, οι λευκές κάλες, οι αλοκάσιες ή αυτιά ελέφαντα, τα σπαθίφυλλα, αλλά και οι μονστέρες. Τα περισσότερα είδη εξαπλώνονται κυρίως σε τροπικές περιοχές. Κάποια όμως εμφανίζονται και εδώ, στη Μεσόγειο. Ένα από τα μικρότερα είναι το λιχναράκι. Τα φύλλα στο λιχναράκι είναι τυπικά πολλών ειδών της οικογένειας των αροειδών. Θα λέγαμε ότι μοιάζουν λίγο με πλατιά εχμηβέλους. Τα λουλούδια τους δε είναι ιδιαίτερα εξωτικά. Εμένα τουλάχιστον μου θυμίζουν τα λουλούδια των εντομοφάγων νηπενθών που βρίσκουμε στους τροπικούς. Αναπτύσσουν μια χωάνη που παγιδεύει έστω και για λίγο κάποια έντομα επικονιαστές. Ως μέλος λοιπόν της οικογένειας των αροειδών, το λιχναράκι έχει πολύ ιδιαίτερα άνθη. Ουσιαστικά, σε όλα τα μέλη της οικογένειας, αυτό που μοιάζει με ένα λουλούδι, στην πραγματικότητα είναι ένα ολόκληρο μπουκέτο πολλών μικρών λουλουδιών. Μια ταξιανθία. Τα πολύ μικρά λουλούδια παρατάσσονται στριμωγμένα πάνω σε ένα σχετικά παχύ στέλεχος. Τα θηλυκά λουλούδια βρίσκονται στο κάτω μέρος και τα αρσενικά στο επάνω. Σε κάποια είδη μπορεί ενδιάμεσα να βρίσκονται και κάποια ακαθόριστου γένους. Η περίεργη αυτή ταξιανθία ονομάζεται σπάδιξ ή σπάδικας. Θα λέγαμε ότι μοιάζει με ένα λεπτό ρόπαλο. Περιβάλλεται από ένα μεγάλο τροποποιημένο και συνήθως χρωματιστό φύλλο. Αυτό είναι γνωστό ως σπάθη ή σπάθα. Στο λιχναράκι, η σπάθη έχει μετατραπεί σε ένα μισοσκεπασμένο δοχείο. Όπως συμβαίνει με πολλά άλλα είδη της οικογένειας, τα λουλούδια στο λιχναράκι σχηματίζουν μια χωάνη, η οποία προσελκύει έντομα που βοηθούν στην επικονίαση. Σε αντίθεση όμως με άλλα είδη της οικογένειας που παγιδεύουν τα έντομα για πολλές ώρες, τα έντομα που επισκέπτονται τα λουλούδια στο λιχναράκι μπορούν σύντομα να βγουν έξω. Την ώρα της παραμονής τους όμως φαίνεται ότι διευκολύνουν την αυτοεπικονίαση, η οποία χωρίς τη βοήθεια των εντόμων δεν θα συνέβαινε. Γιατί η επικονίαση μεταξύ των λουλουδιών της ίδιας ταξιανθίας είναι κανονικά ασύμβατη. Ένα ακόμη εντυπωσιακό γεγονός που σχετίζεται με το λιχναράκι είναι ότι στα κύτταρά του συσσωρεύεται μεγάλος αριθμός κρυστάλλων. Είναι κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου που προκύπτουν από την περίσσια ασβεστίου. Οι πιο εντυπωσιακοί είναι αυτοί που έχουν χαρακτηριστικό σχήμα βελόνας. Εμείς τους εντοπίσαμε εύκολα με το μικροσκόπιο σε κύτταρα του άνθους. Ονομάζονται ραφίδες και εμφανίζονται σε πολλά ακόμη είδη φυτών. Ιδιαίτερα όμως τις οικογένειες των αροειδών. Γενικά θεωρείται ότι προστατεύουν τα φυτά από τη βόσκηση. Ίσως ενισχύουν και τη δομή των ιστών του ίδιου του φυτού. Οι ραφίδες μπορεί να πληγώσουν τους μαλακούς ιστούς του λαιμού ή του ισοφάγου ενός ζώου που θα επιχειρήσει να βοσκήσει τα φύλλα. Μπορεί ακόμη να διευκολύνουν το πέρασμα τοξινών που περιέχει το φυτό.
φυτό είναι ιδιαίτερα τοξικό. Παρ' όλα αυτά, σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, κάποιοι άνθρωποι έχουν καταναλώσει τα ριζώματα, αφού πρώτα όμως τα είχαν βράσει σε νερό. Σε κάποιες περιοχές, όπως στην Αλγερία, χρησιμοποιείται ως θεραπευτικό βότανο. Υπόψη ότι οι ραφίδες δεν διαλύονται απαραίτητα με το βράσιμο. Σε κάθε περίπτωση όμως, χρειάζεται οπωσδήποτε πολύ προσοχή. Εννοείται ότι εγώ προσωπικά δεν συστήνω για κανένα λόγο την κατανάλωσή του. Το λιχναράκι ή αρίσαρο το κοινό, εάν χρησιμοποιήσουμε την πιο λόγια εκδοχή του ονόματός του, είναι ένα από τα πλέον εντυπωσιακά φυτά της Μεσογείου. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε πολλά γι' αυτό. Θα ήταν ωραίο, για παράδειγμα, να συμπληρώσουμε τον κατάλογο των εντόμων που επισκέπτονται τα λουλούδια του. Εσείς έχετε δει κάποιο έντομο να πλησιάζει αρίσαρο?